Μαθήμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αποδεδειγμένα τα ωφέλη του διαμεσολαβητή, είπε μεταξύ άλλων σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος συνάντησε εκπροσώπους του ΚΕΒΕ και του ΕΤΕΤ και της ΕΤΕΤ για να συζητήσουν το θέμα επίσης του διαμεσολαβητή. Ο Ιωνάς Νικολάου συζήτησε εξάλλου με την ΣΕΚ ζητήματα που αφορούν στην ισότητα των δύο φύλων ως το εργασιακό περιβάλλον. Τρόπους προώθησης του θεσμού του διαμεσολαβητή συζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης με τους Προέδρους και Αντιπροσωπείες από το ΚΕΒΕ και το ΕΤΕΚ. Όπως ανέφεραν οι δύο πλευρές, ο θεσμός του διαμεσολαβητή θα βοηθήσει στην ταχύτερη επίλυση διαφορών, ενώ θα αποσυμφορήσει σε σημαντικό βαθμό τα δικαστήρια. Είναι ένας νέος θεσμός, σύγχρονος, ο οποίος θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί και στο δικό μας τόπο. Ούτως ώστε να έχουμε και εμείς τα ωφέλη τα οποία έχουν αποδειχθεί από την εφαρμογή του σε άλλες χώρες. Το πρόβλημα είναι τεράστιο όσον αφορά το χρόνο που χρειάζεται για την απονομή δικαιοσύνης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η δικαιοσύνη που παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να απονεμηθεί δεν είναι δικαιοσύνη. Σίγουρα ως νέος θεσμός εξοδικαστηριακής επίλυσης των όποιων διαφορών προσδοκούμε ότι θα συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία, στον απλό πολίτη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συζήτησε